Κύριε Βουλευτή του Νομού Λαϊσβού, κυρία Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικών Θεμάτων της Λίμνου, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου μας, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου, πολιτευτές, διακεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σήμερα σε μια όμορφη εκδήλωση που διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από την Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Λίμνου. Με την ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλότητας για την παράταξή μας, είμαστε εδώ για να ανανεώσουμε τις δεσμεύσεις μας για νέους αγώνες, για τον πάγιο και διαρκή στόχο μας και τη συνεχή και διαρκή ετοιμότητα και την πολιτική παρέμβαση για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας της Λίμνου. Αγαπητοί φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, αφήσαμε πίσω μας το 2023 ένα δύσκολο έτος με τραγικές δοκιμασίες που μας πλήγωσαν και με απίστευτες βιβλικές καταστροφές της κλιματικής, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, τους αδιανόητους πολέμους και τον ανθρώπινο πόνο στη γειτονιά μας. Την εισαγόμενη ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά. Όμως είχαμε και εθνικές κατακτήσεις μιας Ελλάδας που διαρκώς προσπαθεί και προχωρά στον δρόμο της ανάπτυξης με αυτοπεποίθηση. Αυτό άλλωστε εκφράστηκε και με τις απανωτές νίκες και την υπεροχή της παράταξής μας. Υποδεχόμαστε το 2024 με αισιοδοξία, αλλά και με την πεποίθηση ότι η προσπάθεια προς την ανάπτυξη θα συνεχιστεί, κυρίως ως προς τη βελτίωση στο εισόδημα και την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων συμπολιτών. Μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα να υποδεχόμαστε στο νησί μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Διονύσιο Σταμενίδη. Ο κύριος Σταμενίδης είναι βουλευτής του Νομού Πέλλας από το 2012. Το 2010 και το 2015 εξελέγει μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2011 ως το 2012 διατέλεσε αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης των δημοσίων έργων της Νέας Δημοκρατίας. Το 1992 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ και διατέλεσε Περιφερειάρχης ΟΝΕΔ Μακεδονίας και Θράκης. Το 1990 εξελέγει πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της ΟΝΕΔ του Νομού Πέλλας, ενώ διατέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στο νησί μας και ευχόμαστε από την παραμονή σας εδώ να αποκομίσετε χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα για το μελλοντικό σχεδιασμό σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως πάντα, μας τιμά με την παρουσία του ο βουλευτής του νομού μας και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά για τον κύριο Αθανασίου, γιατί όλοι μας, εγώ έχω συνηθίσει να λέω τον κύριο Αθανασίου πλέον Λιμνιό, γιατί αγαπά τη Λίμνο, την έχει κάνει πατρίδα του και βρίσκεται πάντα όποτε τον χρειαζόμαστε εδώ, αλλά και πολύ συχνά με τις επισκέψεις του εδώ μπορεί και έρχεται και βοηθά σε κάθε περίπτωση σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν στο νησί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια Διαμαντίδη, τον κύριο Γιάννη Διαμαντίδη, ο οποίος με πολύ χαρά φιλοξενεί κάθε μας εκδήλωση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μιχάλη Χρυσάφη για τα εδέσματα που έχουμε σήμερα και βεβαίως όλους όσους βρίσκεστε σήμερα κοντά μας σε αυτή τη γιορτινή εκδήλωση. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο, στον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να έχουν μια καλή χρονιά και ειρηνική. Εδεσιμότατε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας. Κυρία Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα και πρώην Έπαρχε, κύριε Αυτοδιοικητική, κύριε Πρόεδρε της μέχρι τούδε
νομαρχιακής μας επιτροπής. Βλέπω εδώ τον κύριο Χριστοφιδέλη, δεν ξέρω, δεν είχε κανείς άλλο. Βέβαια είναι και ο κύριος Βλάτας, ότι τον κύριο Βλάτα τον προσφώνησε, είδε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διοικητά του νοσοκομείου μας, δεν νομίζω ότι πρόκειται κανένα. Εκπρόσωποι του τύπου, σας ευχαριστούμε εδώ που είστε και την παρουσία σας, θα καλύψει αυτή την εκδήλωσή μας. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω εσάς όλους που είχατε την καλοσύνη να παρευρεθείτε σήμερα στην γιορτή και να σας ευχαριστήσω και για ένα πρόσθετο λόγο για τους αγώνες που κάνετε για την παράταξή μας. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον φίλο μου, τον Διονύση, ο οποίος κατάγεται βεβαίως, όπως σας είπε και η πρόεδρος, από την Πέλα, από την Έδεσα, από τον νομό Εδέσης δηλαδή. Γνωριζόμαστε με τον υπουργό από το 2012, την παλιά γνωριμία, και τότε έχουμε συνδεθεί με στενή φιλία, γιατί ξεκινήσαμε μαζί την πορεία για να βοηθήσουμε την παράταξή μας για το καλύτερο αύριο της χώρας μας. Και βεβαίως ήταν μια πολύ καλή επιλογή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον επέλεξε για έναν από τους τρεις υπουργούς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί κατάγεται από αγροτική περιοχή, ξέρει καλά τα προβλήματα και πράγματι όλα τα ζητήματα τα οποία συζητούμε, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν γίνει υπουργός, όταν ήταν αρμόδιος τομεάρχης σε διάφορες τομείς του Υπουργείου, για να συζητάμε θέματα τα οποία αφορά τον αγροτικό πληθυσμό. Γιατί όπως σας έχω πει και άλλη φορά και τα έχουμε πει εδώ, δεν χρειάζεται να μακρηγορώ, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας μας, είναι ο πρώτος βασικός πυλώνας. Βεβαίως και δεν παραγνωρίζουμε και τους άλλους, όπως είναι ο τουρισμός, αλλά βασικά χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να υπάρξει η ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ειδικά για τα δικά μας νησιά. Δεν θα πω τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, ούτε θα πω ότι τα έχουμε τελειώσει όλα, ότι είμαστε τέλειοι. Πάντοτε γίνονται βήματα. Θα αναφερθώ μονάχα σε συντομία σε αυτά που έχουμε κάνει για τον τόπο. Βασικό πρόβλημα, το πρόγραμμά μας προέβλεπε από τότε που ανέλαβε ο Μητσοτάκης την Προεδρία του Κόμματος, ήταν αυτό το θέμα το οποίο σας απασχολούσε χρόνια, ο αναδασμός της γης, κυρίως στην Αττική. Και βεβαίως έχουμε προχωρήσει με την βοήθεια των τοπικών παραγόντων της Αττικής από όπου ξεκίνησε, τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, ήδη βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχει τελειώσει ο διαγωνισμός, έχει αναλάβει η περιφέρεια το έργο αυτό, τον διαγωνισμό, τα πήγε μια χαρά, έχει τελειώσει ο διαγωνισμός και βεβαίως εγκαταστάθηκε πριν από 15 μέρες και ο ανάδοχος το έργο, για το προχωρούμε. Βεβαίως, όπως δόθηκε ευκαιρία να πει και η κυρία Δήμαρχος, αλλά και ο κύριος Βλάτας, ότι η κυβέρνηση θα καλύψει όλες τις δαπάνες που θα χρειαστούν για την πλήρη υλοποίηση του έργου. Όπως κάλυψε τώρα και τη μελέτη, θα την καλύψει και βεβαίως πιστεύουμε ότι και η περιφέρεια, η κύριε Βλάτα, θα τρέξει γρήγορα τα ζητήματα. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και τη Δήμαρχο, η οποία παρεχώρησε και τον χώρο τον δημοτικό στην Αττική, όπου θα στεγάζονται οι υπηρεσίες. Το θέμα των αγριοκούνελων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την οικονομία εδώ, το έχουμε προχωρήσει και λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές, αλλά λόγω των βουλευτικών εκλογών σταμάτησαν. Είναι εγνώση του Υπουργού, θα σας πει και εκείνος ότι χρειάζεται. Ένα βασικό άλλο θέμα, πολύ περιληπτικά θα λέω εγώ, εκείνος θα τα αναλύσει, είναι το θέμα του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, οι οποίες τώρα με πρόταση του Υπουργού, το έχει δεχτεί και ο κύριος Αργυράκης, γίνεται καινούριος κανονισμός του ΕΛΓΑ, όταν θα καταλάβει πολλές περιπτώσεις ζημιογόνες. Δεν είναι, θα είναι μόνο ο παγετώνας και το χαλάζι, αλλά θα μπουν και άλλες περιπτώσεις μέσα, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι μεγάλες θερμοκρασίες και άλλα ζητήματα. Και βεβαίως ένα θέμα το οποίο έχω θέσει ήδη από πολύ παλιά είναι ότι πρέπει να γίνει όχι γραφείο που έχουμε, αλλά παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Βόρειο Αιγαίο, ούτως ώστε να μπορούν να διεκπαιρώνονται γρήγορα όλα τα ζητήματα των αποζημιώσεων ή των μελετών όταν χρειάζεται να γίνει μια διόρθωση. Γιατί όταν γίνονται οι διορθώσεις, μέχρι να γίνουν οι προσφυγές, μας λένε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκλεισε το πρόγραμμα, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ενώ με γραφείο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εδρέψει τη Μητυλίνη, θα τα προλαβαίνουμε όλα. Και βεβαίως ο υπουργός, ο κ.
κύριος Σταμενίδης έχει προτείνει και προχωράει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα ειδικό πρόγραμμα για την αγροτική οδοποιία, αλλά θα σας τα πει αυτός. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να σας ευχηθώ να είναι μια καλή χρονιά και να σας πω, όπως δίνομαι τον αγώνα πάντοτε όλες αυτά τα χρόνια, θα έρθουν οι ευρωεκλογές. Είναι νωρίς τώρα να τα πούμε, θα τα ξαναπούμε αυτά. Όλοι μας θα βοηθήσουμε ώστε η χώρα μας να έχει μια καλή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί κακά τα ψέματα όλα εξαρτώνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα από τις υπηρεσίες, όπως είναι το Συμβούλιο Υπουργών, κυρίως Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και η Κομισιόν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.